Η καρδιά του παιδιού χτύπησε δυνατά σήμερα στο Φόδελε, στον αγώνα δρόμου που είναι αφιερωμένο στην προσπάθεια στήριξης παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια και των οικογενειών τους. Εκατοντάδες δρομείς βρέθηκαν στην αφετηρία για τις διαδρομές των 10 και των 7,5 χιλιομέτρων, συμβάλλοντας μέσα από τη συμμετοχή τους στην ενίσχυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ενημέρωσης και Προστασίας Καρδιοπαθών Παιδιών. Κάθε χρόνο έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Φέτος έχουμε γύρω σε 400 άτομα και γίνεται πάντα κοντά στις 14 Φεβρουαρίου, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών. Πολύ μεγάλη χαρά μας, γιατί για 8η συνεχή χρονιά διοργανώνεται αυτός ο αγώνας που έχει ένα σπουδαίο σκοπό, ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Τιμάει καταρχάς τη μνήμη του Γιώργου Γουράκη και συμμετέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για την καρδιά του παιδιού. Το Φόδελε έχει αγκαλιάσει τους σκοπούς του συλλόγου και φιλοξενεί τον αγώνα δρόμου τα τελευταία 8 χρόνια, αφιερώνοντας την εκδήλωση στη μνήμη του γραμματέα της τοπικής κοινότητας Γιώργου Βουράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 12 χρόνια από καρδιοπάθεια, σε ηλικία μόλις 30 ετών. Είναι ο 8ος αγώνας που γίνεται, πραγματοποιείται για την καρδιά του παιδιού, για τον Πανελλήνιο Σύλλογο. Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Γεωργίου του Βουράκη, ο οποίος ήταν από εδώ από το Φόδελε, που γεννήθηκε με σοβαρή καρδιοπάθεια και έφυγε από τη ζωή στα 30 του χρόνια. Η μητέρα του μαζί με όλη την οικογένειά του και τις γιαγιάδες του Φόδελε ήταν και σήμερα εκεί για να υποδεχθούν τους δρομείς και τους επισκέπτες με χυμό από τα πορτοκάλια του χωριού και κεράσματα. Σε όλες τις οικογένειες να δουν δύναμη από τα παιδιά τους, ας έχουν και κάποιο πρόβλημα, γιατί αυτά είναι πιο δυνατά από εμάς τους υπόλοιπους. Μακάρι να είμαι η τελευταία μανούλα που έκλαψε. Είναι δύσκολο όταν έχεις ένα παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια. Οπότε είναι καλό να στηρίζουμε. Η Ελένη Βουράκη με δύναμη ψυχής έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στις μητέρες των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες, αλλά και στις μανάδες της Τουρκίας και της Συρίας, που ζουν το χειρότερο εφιάλτη κάθε γονέα. Θέλουμε να αφιερώσουμε τη σημερινή ημέρα και στις Τουρκάλες μανάδες και στις Σύριες μανάδες και σε όσες μανάδες έχουν χάσει παιδί. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι να βλέπετε τέτοιες εικόνες, γιατί καταλαβαίνετε τον πόνο. Οπωσδήποτε, είναι πολύ δύσκολο. Δυσυγκινήσε και χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Στην αφετηρία των 7,5 χιλιομέτρων και ο Στέλιος με την ομάδα του, που έτρεξαν μαζί με αμαξίδιο, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για την ανάγκη ευρύτερης συμπερίληψης ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη ομάδα να μην εγκαταλείπουν τα παιδιά που είχαν μια ατυχία στη ζωή τους. Η ζωή συνεχίζεται και να μην τα παρατάνε. Ο αθλητισμός είναι για όλους. Δεν είναι μόνο για αυτούς που είναι αρτιμελείς, είναι και για τους αμαία. Θέλω να περάσουμε το μήνυμα της συμπερίληψης, ότι όλα τα άτομα μπορούμε να συμπεράσουμε όχι μόνο και στον αθλητισμό και στην εργασία και στην επαγγελματική ένταξη, γιατί είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας και αν δεν έχουμε τέτοιους ανθρώπους δίπλα μας, χάνουμε. Χάνουμε πολλά. Στον αγώνα συμμετείχαν πολλοί αθλητές αποστάσεων από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα που έτρεξαν μέχρι το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα και επέστρεψαν για τον τερματισμό στο Φόδελε. Κάθε χρόνο στόχος μας είναι να τα πηγαίνουμε καλύτερα, να έχετε περισσότερος κόσμος, να γνωρίζει το χωριό μας, να βλέπει τις ομορφιές του τόπου μας. Είμαστε χαρούμενοι που φέτο έχουμε περισσότερο κόσμο.